Απόλλωνας Dynatron. Απόλλωνας Κεραυνός Στροβόλου. Δεύτερος αγώνας της ημιτελικής σειράς των play-off. 1-0 προηγείται ο Κεραυνός. Το παιχνίδι σε ουδέτερη έδρα και κυκλισμένο των θυρών με γηπεδούχο τον Απόλλωνα. Πρώτη επίθεση για την ομάδα της Λεμεσού. Με τον Άντουεϊ να δίνει στον Waterman. Έρχεται ο Ηλιάδης, βγαίνει από τα screen στο παρκέ ο Τίνκας. Εκμεταλλεύεται ο Ηλιάδης τον έξτρα παίκτη στην άμυνα και σκοράρει με το τρίποντο. Μπέρνς αποστάρει. Βγάζει έξω Στυλιανού. Καλύτερο σούτερ του Κεραυνού. Απαντάει και ευχαριστεί και τον Διόντρε Μπέρνς για την assist. Ζητάει screen από τον Γκρουμπάλη. Περνάει ο Τίνκας, είναι στη weak side. Ο Μπέρνς πάει προς την baseline. Στη weak side απέναντι στο Τόμας για τρεις από τη γωνία μέσα. Καλάθι τριών πόντων για τον Κεραυνό που προηγείται τώρα 3-6. Στέφανος Ηλιάδης κλείνεται. Δίνει στην απέναντι στη weak side. Ο Waterman με το κορμί του ελευθερώνεται και νικάει για δεύτερη φορά τον Ζακ Τόμας. Τίγκας, η τρίπλα σταυρωτή ελευθερώνεται και τριβώνει στην άμυνα. Εξαιρετικό το τελείωμα από τον Φίλιππο Τίνκα και σκόραρε για το 13-16. Τίγκα στη weak side, Burns για 3 από τη γωνία στο σίδερο. Το rebound μακρινό από τον Waterman. Ηλιάδης θα τρέξει. Γρήγορο σούτ για 3 από τον Ηλιάδη. Ισοφαρίζει. 16-16 και πάλι κάνει την κίνηση. Παίχτες με θεωρητικά καλύτερο βιογραφικό. Τον είδαμε και το καλοκαίρι με την Εθνική απέναντι στη Βουλγαρία, την Πορτογαλία. Πόσο θετικά έπαιξε σε εκείνα τα παιχνίδια. Τρίποντο για τον Απόλλωνα με τον Γρηγόρη Παντούρη. Προβάδισμα. Τίγκας. Άφησε στον Τόμας. Ο Κρουπάλη στον Στυλιανού. 2-10 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Τόμας για 3 μέσα. Οι δύο ομάδες που είναι εύστοχες από μακριά σήμερα. Χρήστος Χαντιγόστας στα 25 του, βρίσκει τον Άντουε, υποπίεση, προσπάθεια, καλάθι φάουλ. Ο Νίκος Τζιοπάνος έδωσε το φάουλ. Βρήκαμε λοιπόν και το δεύτερο στοιχείο που μέχρι στιγμής έχει πλήξει τον Απόλλωνα. Πρέπει να το διορθώσει αυτό αν θέλει να έχει τύχει σήμερα. Καλή κυκλοφορία από τον Απόλλωνα. Η έξτρα πάσα δίνει το σούτ ελεύθερο στον Ηλιάδη που πανηγυρίζει με τους λίγους φίλους του Απόλλωνα που βρίσκονται στο γήπεδο. Βλέπουμε ξανά την επανάληψη της προηγούμενης φάσης με το οποίο ο Ηλιάδης πέτυχε το τρίτο του τρίποντο σήμερα και έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα της Λεμεσού. Περάσουν το πρώτο μακριά από την έδρα τους. Κλέψιμο από τον Μίτσελ που θα πάει στο καλάθι αλλά θα στοχίσει μόνος με τον Στεφάνη. Ο Μίτσελ που συνεχίζει να μένει άποντος σε αυτή τη σειρά. Κρουμπάλι στον Στυλιανού. Θα πάρει το σούτ του Στυλιανού και θα πετύχει το καλάθι. Παρά το υψωμένο χέρι του Στέφανου Ηλιάδη. Προβάδισμα 5 πόντων για τον Κεραυνό. 29-34, 6-20 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έχοντας πάρει την πρωτιά στην regular season. Σούτ από τον Μίσουλα. Σκοράρει για 3. Προβάδισμα 4 πόντων τώρα για τον Κεραυνό. Πάρει 6 rebound. Είναι ο μοναδικός παίκτης του Απόλλωνα που ελέγχει την κατάσταση στο κομμάτι των σκουπιδιών. Παντούρης για 3 μέσα. Καλάθι 3 πόντων από τον Γρηγόρη Παντούρη και προβάδισμα για τον Απόλλωνα. 41-40. Παρ' όλα αυτά ο Απόλλωνας προηγείται και πάλι είναι η 10η φορά που έχουμε αλλαγή στην ομάδα που προηγείται. Κρανός προηγείται μέχρι και με 5. Κλείνεται. Καλή άμυνα από τον Άντουεϊ πάνω στον Κρουπάλη. Τόμας, τον Τίγκα, η έξτρα πάσα Στυλιανού για 3 μέσα. Καλάθι 3 πόντων από τον Νίκο Στυλιανού που όπως και στο πρώτο ημίχρονο έτσι και στο δεύτερο ξεκινάει με εύστοχο τρίποντο του ιδίου. Τον πάγκο του Κεραυνού. Το σούτ εύστοχο από μακριά με τον Κρουπάλη. Τόμας τώρα στο Στυλιανού, ζητάει την μπάλα ο Νίκος Στυλιανού, ζητάει και screen από τον Ουσμάν Κρουπάλη. Περνάει ο Στυλιανού, η πάσα ψηλά στον Κρουπάλη. Έρχεται για βοήθεια ο Ηλιάδης, έξω στον Τίκα ο Μπέρνς. Το σούτ για 3, μέσα και αυτό. Καλάθι 3 πόντων από τον Διόντρε Μπέρντς. Εκνευρισμό στον πάγκο του Απόλλωνα για την ευστοχία του Κεραυνού. Δίνει έξω στον Waterman για 3. Μέσα καλάθι 3 πόντων από τον Ζέιν Waterman. Η απάντηση από τον Απόλλωνα που βάζει τέλος και στο σερί.
Μία νίκη σήμερα τον Κερανό θα δώσει τεράστιο πλεονέκτημα για πρόκληση στην τελική φάση για άλλη μία σεζόν. Στυλιανού, καλάθι τριών πόντων από τον έμπειρο Κύπριο. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με ένα λεπτό και κάτι να απομένει για το τέλος. Μίσουλα για τρεις. Μέσα και αυτό το τρίποντο από τον Μίσουλα. Κατοχή παραμένει για την ομάδα της Λεμεσού με 4,4 δευτερόλεπτα στο ρολόι να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Η επαναφορά από την baseline με τον Μίτσελ. Κοιτάζει επιλογές, η Λιάδης για το πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο το βάζει. Jump shoot, τρίποντο από τον Στέφανο Ηλιάδη, έστω και έτσι ο Απόλλωνας κλείνει. Σάβα που κατεβάζει και την μπάλα και σεβόμενος το αντίπαλό του δεν θα εκτελέσει η shoot. Αφήνει την μπάλα κάτω στο παρκέ ο Μαραγκός, δίνουν τα χέρια οι δύο προπονητές, Μιχάλης Καγιούζης και ο Θωμάς Νίκου. Τέλος του αγώνα με τον Κεραυνό να κερδίζει 97-74. Αυτό είναι το τελικό σκορ στην Λεμεσό. Νίκη με μεγάλη διαφορά, 23 πόντους που κανείς δεν μπορούσε να το προβλέψει, έτσι όπως πήγε το πρώτο ημίχρονο που ήταν ισόπαλο 45-45.